Την οδεία στις Σέρες με θύμα έναν αδέσποτο σκύλο που εντοπίστηκε από κατοίκους του ψυχικού μέσα σε κάδο σκουπιδιών. Το αδέσποτο σκυλάκι φαίνεται να έχει πυροβοληθεί τουλάχιστον 10 φορές με αεροβόλο όπλο. Όπως ανέφερε στην εκπομπή 2 ώρες μαζί η πρόεδρος του φιλοζωικού ομίλου Εμμανουήλ Παπά, Ελένη Τζιαφέτα. Ο Σμάιλι, όπως ονομάζεται, βρέθηκε σε ημιθανή κατάσταση μέσα στον κάδο απορριμμάτων. Στη συνέχεια οι κάτοικοι το μετέφεραν σε κτηνίατρο των Σερών. Ωστόσο δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ο σκύλος ζούσε εδώ και 10 χρόνια στο χωριό. Ναι. Ξαφνικά, χθες το πρωί κατά τις 6.30 τον είδαν, ήταν ζωντανός. Και 10 η ώρα με πήραν τηλέφωνο για να μου πούνε ότι το σκυλάκι το βρήκαν πεταμένο στα σκουπίδια. Να ψυχοραγεί. Στην αρχή νομίζαμε ότι το χτύπησε τρακτέρ. Αλλά αποδείχθηκε στην πορεία ότι το ζώο το έχουν πυροβολήσει με αεροβόλο τουλάχιστον 10 φορές. Και έχετε κάποια ιδέα του τι μπορεί να έχει γίνει, σας είπε κάποιος κάτι? Όχι, όχι, όχι. Όπως γίνεται συνήθως και στις κλειστές κοινωνίες, κανένα ξέρει, δεν είδε τίποτα. Ήταν ήσυχο το ζώο, δεν ήταν επιθετικό? Όχι, όχι, ήταν ένα σκυλάκι 7,5 κιλά. Μικρούλι ήταν. Αδεσποτάκι ήταν. Αδεσποτάκι. Ήταν αυτά που λέμε οι πατσαβουρίτσες. Δηλαδή ήταν ένα χνουδωτό πλάσμα. Ναι. Με ειδοποίησε η πρόεδρος της κοινότητας του ψυχικού ότι το ζώο είναι μέσα στα αίματα και πήγα να το παραλάβω. Ναι. Δεν μπορέσατε να το σώσετε. Πήγατε σε κτηνίατρο να φανταστώ και τα λοιπά. Πήγαμε, απευθυνθήκαμε κατευθείαν στο κτηνίατρο που είναι συνδευλημένος με το Δήμο. Ναι. Ο οποίος κατέβαλε πολύ φιλάνθρωπες προσπάθειες για να το σώσει. Το πάλεψε αρκετή ώρα, αλλά λόγω της αιμορραγίας το ζώο κατέληξε. Σύμφωνα με την κυρία Τζιαφέτα, ο Σμάιλι ζούσε τα τελευταία 10 χρόνια στο ψυχικό και δεν ενοχλούσε κανέναν. Όχι, δεν ενοχλούσε. Η αλήθεια είναι ότι ήδη η γειτονιά στην οποία έμενε το είχαν ονομάσει μάλιστα και Σμάιλι. Χαμογελαστούλη δηλαδή. Το τάιζαν, το φρόντιζαν εκεί στη γειτονιά. Ναι, ναι, το φρόντιζαν, το πηγαίνανε με δικά τους έξοδα σε κτηνίατρο. Ήταν εμβολιασμένος, ήταν με τις σαπούλες του, με το λουράκι του. Ναι, ήταν της γειτονιάς. Ήταν το σκυλάκι της γειτονιάς, ναι. Από τον φιλοζωικό όμιλο κατατέθηκε μήνυση και από το αστυνομικό τμήμα Εμμανουήλ Παπά έχει σχηματιστεί δικογραφία για την ομοθεσία περί ζώων κατά αγνώστου.